Ωραία. Με αφορμή την επικείμενη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής, σήμερα πραγματοποιούμε αυτή τη συνέντευξη τύπου, όπου ο Δήμαρχος, ο κύριος Μαλούτας, θα απαντήσει στα ερωτήματά σας ή θα δώσει διευκρινήσεις ό,τι εσείς θέλετε. Η σειρά, να πω και πάλι, με την οποία θα υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας, είναι η σειρά με την οποία εκδηλώσατε το ενδιαφέρον για να συμμετάσχετε. Οι ερωτήσεις θα γίνουν σε δύο κύκλους. Θα υποβάλλετε αρχικά την πρώτη και στη συνέχεια τη δεύτερη σας ερώτηση. Αλλά πριν ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις, να δώσω το λόγο στον κύριο Μαλούτα για να σας κάνει μια μικρή εισαγωγή. Καλημέρα και από την δικιά μου μεριά. Να ξεκινήσω και ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή σας στη σημερινή διαδικασία που νομίζω θα δώσει ευκαιρίες για μεγαλύτερη ενημέρωση των πολιτών, των συνδημοτών μας. Σε κάθε περίπτωση, η ανοιχτή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για όλους που θα γίνει απόψε το βράδυ θα έχει, όπως είναι προφανές, πολύ περισσότερα στοιχεία και δεδομένα. 1,5 χρόνος δημοτικής περίοδου, 16 μήνες απολογισμού, μας έφυγε ο Γενάρης για διαδικαστικούς λόγους. Εν πάση περιπτώσει όμως, έστω και τώρα, Μάρτιο μήνα, 10 Μαρτίου, κάνουμε τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Ένας απολογισμός πεπραγμένων που, αν το θέλετε, προσδιορίζεται από 3 ουσιαστικά στοιχεία τα οποία καθόρισαν την πορεία της αυτοδιοίκησης γενικότερα, αλλά και της περιοχής μας ειδικότερα. Το πρώτο αφορά την λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων που εκλέχθηκαν με τον νόμο της απλής αναλογικής και επομένως της αυτοδιοίκησης γενικότερα με αυτόν τον τρόπο. Το δεύτερο αφορά το κορονοϊού που ενέσκυψε πριν από ένα περίπου χρόνο την άνοιξη του 2020 και όπως είναι φυσικό επηρέασε σημαντικά τη λειτουργία όλης της αυτοδιοίκησης, όλου του κράτους, αλλά όλης της αγοράς, αλλά και του Δήμου. Και βέβαια το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχουμε εμείς σαν περιοχή είναι το ζήτημα της απολιγνητοποίησης. Η απολιγνητοποίηση που εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό τον πρώτο μήνα αυτής της δημοτικής περίοδου. Αυτά είναι τα 3 βασικά χαρακτηριστικά που οριοθετούν, βάζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινηθήκαμε σαν Δήμος. Ξεκινάω να τα σχολιάζω ένα προς ένα. Καταρχήν το ότι η λειτουργία της απλής αναλογικής, η εφαρμογή της απλής αναλογικής στο Δήμο Κοζάνης, το ξέρετε πολύ καλά, έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο 7 παρατάξεων με την παράταξη του Δημάρχου να αριθμεί 11 Δημοτικούς Συμβούλους σε σύνολο 41 μελών. Η μονόδρομος για μένα, για μας, για την ενότητα ήταν η εξαρχή συνεργασία με άλλες 2 παρατάξεις προκειμένου να επιτύχουμε συνένεση, σύγκληση στις αποφάσεις και βέβαια ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Παρόλα τα μέτρα που πάρθηκαν μετά από το Υπουργείο Εσωτερικών που δίνουν αυξημένη πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας, στα Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι 3 παρατάξεις που συνεργαζόμαστε για την διαχείριση, για τη διοίκηση του Δήμου Κοζάνης, αντιπροσωπεύουμε περίπου τα 2/3 των δημοτών. Επομένως, εκφράζουμε με αυτόν τον τρόπο μια ευρύτερη συνένεση σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, είχαμε και μια σημαντική ανανέωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην στελέχωση λειτουργία των διαφόρων δομών του Δήμου, γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνες για πρώτη φορά. 16 μήνες συνεργασία έως σήμερα, και προβλήματα υπήρξαν και τριβές υπήρξαν και ζητήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίζουμε σε καθημερινή βάση. Όμως το τελικό αποτύπωμα, το τελικό πρόσημο στην διαδικασία είναι θετικό. Και είναι θετικό γιατί στην ουσία συνιστά στην πράξη τη λειτουργία της απλής αναλογικής. Αυτή είναι η απλή αναλογική, αυτή είναι η εφαρμογή της και όχι βέβαια εκεί που, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα και γύρω μας, όπου δήμαρχοι
είναι αναγκασμένοι να λειτουργούν, να είναι μειοψηφία στο Δημοτικό του Συμβούλιο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η συνεχιζόμενη πανδημία του κορονοϊού. Από τον Μάη του 19, η περιοχή, Μάρτιο του 19, η περιοχή ζει στο ρυθμό του COVID, κλειστές επιχειρήσεις, νέες ορολογίες, lockdown, take-away, τηλεεκπαίδευση, τηλεατρική, ημερήσιος δείκτης μολύνσεων, είναι μερικοί από τους όρους που μπήκαν στην καθημερινότητά μας. Οι συνέπειες είναι πολλές. Η πιο σημαντική, πέρα από το τι σημαίνει αυτό προσωπικά για τον καθένα, είναι το σημαντικότατο πλήγμα που δέχτηκε η αγορά. Μια αγορά της πόλης μας και της περιοχής μας, η οποία λειτουργούσε κάτω από το βάρος της απολιγνητοποίησης που ήδη υφίστατο έτσι και αλλιώς, ήρθε και η πανδημία και ενέτεινε δραματικά την οικονομική κρίση. Ταυτόχρονα είχαμε και τις επιπτώσεις στη λειτουργία του Δήμου που σχετιζόταν με τους πιο αργούς ρυθμούς, όχι μόνο του Δήμου Κοζάνης, όλου του δημόσιου τομέα, λόγω της εκπεριτροπής εργασίας και βέβαια και στα οικονομικά είχαμε συρρήκνωση των εσόδων του Δήμου, αλλά και αυξήθηκαν τα έξοδα σε ό,τι αφορά τις απολυμάνσεις. Σαν περιοχή σταθήκαμε ικανοποιητικά, μόνο και μόνο το γεγονός ότι δεν είμαστε στην πρώτη δεκάδα των περιφερειακών ενωτήτων με τα περισσότερα κρούσματα, νομίζω είναι ένα θετικό μήνυμα. Το τρίτο χαρακτηριστικό, και αν το θέλετε το πιο βασικό που προσδιορίζει σε μεγαλύτερη έκταση τα χαρακτηριστικά της περίοδου που συζητάμε, είναι η απολιγνητοποίηση. Το Σεπτέμβριο του 19 ο Πρωθυπουργός εξήγηλε την απολιγνητοποίηση. Όπως διαμορφώθηκε οριστικά το πλαίσιο μέχρι το τέλος του χρόνου με την κατάθεση του εθνικού, με την κατάρτιση του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού και του Master Plan της ΔΕΗ, όλες οι υφιστάμενες εν λειτουργία μονάδες της ΔΕΗ σταματούν μέχρι τον Δεκέμβρη του 23 και παραμένει σε λειτουργία αμυγός με λιγνίτη μέχρι το 2028 η κατασκευαζόμενη Πτολεμαΐδα 5. Βέβαια αυτό ήρθε σε μια στιγμή που πρέπει να το σημειώσουμε και αυτό, όπου το 2019 η συνεισφορά του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή ήταν 20%, του 19 ήταν 20%, ενώ τη χρονιά που μας πέρασε, το 2020, η συνεισφορά αυτή έπεσε στο 11%, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην επιβολή της οικονομικής κρίσης στην περιοχή και την έκρηξη της ανεργίας. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε, το έλεγε ο συνδυασμός μας, το λέγαμε σαν ενότητα, ότι και ήταν η προμετωπίδα μας στις εκλογές του 2019, ότι η περιοχή συρρυκνώνεται οικονομικά και πληθυσμιακά, συνεχίστηκε αυτή η τάση και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα, εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Η στάση μας, οι προτεραιότητες μας όλη αυτή την περίοδο ήταν να διατυπώνουμε πρόταση απέναντι στη συμπαντική, ιδιαίτερα στο θέμα της μεταλλιγνητικής σταθήκαμε και κάναμε μια εκτεταμένη και τεκμηριωμένη και δεν ξέρω αν υπήρξε από άλλον αυτοδιοικητικό οργανισμό που πιάνει όλους τους τομείς της δραστηριότητας της περιοχής πρόταση για τη μεταλλιγνητική περίοδο. Διεκδίκησε από την κυβέρνηση στα ζητήματα που είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η κυβέρνηση να τα διαχειριστεί. Συνεργασία μαζί της όπου ήταν απαραίτητο για να δώσουμε λύσεις σε προβλήματα και βέβαια προσπαθούμε δεδομένων των συνθήκων που περιέγραψα νωρίτερα να ασχοληθούμε με τα πάντα μικρά και μεγάλα. Αρχίζω χωρίς αξιολογική σειρά να αναφέρω έτσι κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της περίοδου είναι ότι από το καλοκαίρι του 2020 έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την τηλεθέρμανση την επόμενη μέρα. Έχουμε επιτέλους ένα σχέδιο που λέει ποιος θα κάνει τι και πώς θα αντιμετωπίσουμε και πώς θα καταφέρουμε σαν περιοχή, σαν πολίτες να απολαμβάνουμε αυτό το αγαθό και μετά το 2023. Ένα σχέδιο που εκπονήθηκε με τη συνεργασία του ΣΔΑΜ, της ΔΕΗ, του ΔΕΣΦΑ,
της περιφέρειας και των τριών επιχειρήσεων και των τριών δήμων και των επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης και που αυτήν την περίοδο εργαζόμαστε συστηματικά και συνεργαζόμαστε όλοι μαζί ούτως ώστε να το υλοποιήσουμε. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του σχεδίου είναι η ενοποίηση λειτουργίας των τριών τηλεθερμάσεων και η λειτουργία με τροφοδοσία φυσικού αερίου στο οικόπεδο του ΑΕΣ Καρδιάς, μιας μονάδας συμπαραγωγής που μαζί με την Πτολεμαΐδα 5 θα αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους θα βασίζεται η τροφοδοσία της τηλεθέρμασης. Ολοκληρώσαμε σε συνεργασία με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής, της μέσης εκπαίδευσης, της κατώτερης εκπαίδευσης, της μέσης εκπαίδευσης, της δημοτικής, της μέσης και της πανεπιστημιακής, το στρατηγικό του ψηφιακού μετασχηματισμού της περιοχής. Στα πλαίσια αυτά ήδη τρέξαμε τον μαθητικό διαγωνισμό καινοτομίας. Αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο δεύτερο διαγωνισμό. Κάναμε την προγραμματική με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων, για να τρέξουν κάποια πράγματα και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη οι πρώτες δοκιμές για την υλοποίηση αυτής της προγραμματικής. Η πρότασή μας για την μεταλιγνητική. Η πρόταση για την μεταλιγνητική διαρθρώνεται σε τρεις βασικά άξονες. Η πρώτη αφορά τους διεκδικήσεις που αφορούν γενικότερα τον ενεργειακό άξονα και δεν είναι στενά του Δήμου Κοζάνης. Αναφέρω ενδεικτικά πλαίσιο κινήτρων που καθιστούν την περιοχή ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, τα εδάφη της ΔΕΗ, η ΒΠΕ, το εμπορευματικό κέντρο, το πάρκο κοινωνικής οικονομίας κ.ο.κ. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη, ούτως ώστε η Κοζάνη να δειχθεί ακόμα περισσότερο και να παραμείνει ένα ελκυστικό αστικό κέντρο που θα κρατά τους κατοίκους και θα προσελκύει νέους κατοίκους και εργαζόμενους και ιδιαίτερα νέους. Και βέβαια μια ολοκληρωμένη χωρική επένδυση στη ΖΕΠ που δίνει ταυτότητα στην περιοχή στους τομείς της αειφορίας, της βιωματικής εκπαίδευσης, στις ψηφιακές τεχνολογίες και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οι κόκκινες γραμμές μας ήταν αυτό που αναφέραμε, το αναπτυξιακό ισοδύναμο, που πρέπει να δημιουργήσουμε πριν προχωρήσουμε στο κλείσιμο των μονάδων, στο αντίστοιχο ισοδύναμο στις επενδύσεις, στα εισοδήματα και στην απασχόληση. Και αντίστοιχα το ανάλογο ισοδύναμο και στην τροφοδοσία της τηλεθέρμανσης. Δεν μπορεί να κλείσει τροφοδοσία τηλεθέρμανσης αν δεν δρομολογηθούν, αν δεν υλοποιηθούν περιέγραψη νωρίτερα. Η μεγάλη απειλή, φίλες και φίλοι, είναι ο χρόνος. Τα χρονικά πλαίσια της απολιγνητοποίησης είναι ασφιχτικά, με συνέπεια, εάν αυτά εφαρμοστούν όπως εξαγγέλθηκαν, να μην εξασφαλίζεται η δίκαιη, η ομαλή μετάβαση. Δώσαμε, για να μην μακρηγορώ, θα περάσω κάποια πολύ πιο σύντομα, δώσαμε περιεχόμενο στην ενεργειακή κοινότητα του Δήμου, στοχεύοντας και δουλεύοντας συστηματικά στο να υλοποιήσουμε ένα έργο virtual net metering που θα καλύψει όλες τις ενεργειακές του Δήμου και των νομικών προσώπων του, πλην ΔΕΙΑΚ, σε ό,τι αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού. Μια κατανάλωση ηλεκτρικού που ανέρχεται για όλα τα νομικά πρόσωπα κοντά στο 1.800 το χρόνο. Μπορεί να καλυφθεί με μια επένδυση που ξεπερνάει για λίγο τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Συγκροτούμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για χρηματοδότηση μέσως ΔΙΤ για το κομμάτι που αφορά την ολοκληρωμένη επένδυση στη ζώνη ενεργού πολεοδομίας. Την περίοδο της πανδημίας οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες που παρέχουμε στον πολίτη ήταν σε εγρήγορση, αναβαθμίστηκαν και σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ανταποκρίθηκαν είτε στην υποστήριξη των πολιτών που ήταν μόνοι, είτε στην υποστήριξη των πολιτών που δεν είχαν δυνατότητες να μετακινηθούν και την τελευταία περίοδο για τους εμβολιασμούς, νομίζω καλύπτοντας όλες τις ανάγκες.
Ένα κρίσιμο στοίχημα που είχαμε αυτή την περίοδο ήταν η οικονομική κρίση που αντιμετώπιζε η αγορά. Η οικονομική κρίση που μας επέβαλε αφενός μεν να δρομολογήσουμε την απαλλαγή των εσόδων από τα ανταποδοτικά για τις κλειστές επιχειρήσεις που αυτό το διάστημα, αλλά και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε συστηματικά να περιορίσουμε το άνοιγμα του Δήμου προς τους προμηθευτές. Μπορεί να μην ήταν όλοι από την περιοχή, το μεγάλο μέρος όμως είναι προς την περιοχή και αυτό που καταφέραμε το 2020 είναι οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές να περιοριστούν κατά 40%. Αναδείξαμε για άλλη μια φορά την αναγκαιότητα κατασκευής του νέου νοσοκομείου στον κόμβο της Εγνατίας, μιας υγειονομικής μονάδας που αναβαθμίζει συνολικά τις παρεχόμενες υγειονομικές υπηρεσίες στους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας και δημιουργεί προϋποθέσεις και είναι ζητούμενο της αναπτυξιακής πορείας της περιοχής. Υπογράψαμε ένα μνημόνιο για πιο οργανωμένη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, δρομολογήσαμε την μετεξέλιξη του βιοπά ξύλου σε ένα σύγχρονο βιοτεχνικό πάρκο, δεδομένου ότι ο κλάδος του ξύλου έχει καταρρεύσει και όχι μόνο στην περιοχή μας, στη χώρα γενικότερα. Έχουμε δρομολογήσει και τη λύση για την εγκατάσταση των Ρωμά που ήταν για 5-6 χρόνια εγκατεστημένη στον αύλιο χώρο του βιοπά. Έχουμε πλέον νέο για να ενισχύσουμε το κολυμβητήριο και το επόμενο διάστημα θα βγει σε δημοπρασία. Νομίζω ότι είναι μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία που τρέξαμε αυτή την περίοδο και βέβαια ένα από αυτά ήταν και η σύσταση του αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει την επόμενη περίοδο άλλο ένα χρήσιμο εργαλείο αναπτυξιακό. Στέκομαι ιδίως στα πολυοδομικά, ένα ζήτημα που καίει την περιοχή, γιατί είναι περίπου 20 χρόνια που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το γενικό πολυοδομικό. Η επικαιροποίηση που είχε ανατεθεί με προγραμματική στην ΑΝΚΟ το 2015 παραδόθηκε με καθυστέρηση το Μάιο που μας έληξε και με ασφυκτικά περιθώρια, γιατί το χρονοδιάγραμμα για να κλείσει με τον 2508-97 τελείωνε το Σεπτέμβριο. Ακουμπάει ζητήματα τα οποία δεν είναι αρμόδιο ένα γενικό πολυοδομικό να ακουμπάει, όπως είναι η ζώνη οικιστικού ελέγχου, γιατί το ένα είναι ζήτημα υπουργικής απόφασης, το άλλο είναι προεδρικό διάταγμα. Και με τον ίδιο τρόπο ήμασταν κολλημένοι και στα πολυοδομικά και με το ζήτημα της πολυοδόμησης του χώρου του ΟΣΕ, γιατί ακόμα και σήμερα δεν έχουμε εγκεκριμένη πολυοδομική μελέτη, πράγμα που εμποδίζει οποιαδήποτε παρέμβαση στην περιοχή, γιατί και φοβάμαι πως και αυτό έχει θεσμικά ζητήματα. Κλείνω σημειώνοντας κάτι. Αυτό που διαπερνάει όλη τη λειτουργία του Δήμου, όλη τη λειτουργία του σχεδιασμού μας για την επόμενη μέρα, για τη μεταλλητική κτλ. Σχετίζεται, αφορά κυρίως την ενεργειακή ταυτότητα του Δήμου Κοζάνης. Περηφανευόμασταν να το λέμε, ο μεγάλος ενεργειακός Δήμος, ο Δήμος ο οποίος συνεισέφερε με το μεγαλύτερο ποσό ενέργειας στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτροπαραγωγής. Αυτόν τον χαρακτήρα φιλοδοξούμε να τον παίξουμε και στο μέλλον, γιατί έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να το κάνουμε. Έτσι, τα αναφέρω μόνο με επικεφαλίδες τώρα, η τηλεθέρμανση, η ενεργειακή κοινότητα, οι εγκαταστάσεις και δράσεις οι οποίες δίνουν ταυτότητα, είναι επιδεικτικές, δίνουν ταυτότητα στην περιοχή και προσελκύουν επισκέπτες, όπως είναι το Τεχνόπολης, η ενεργειακή κατασκήνωση που ενδυναμώνουν και εμπεδώνουν την ενεργειακή ταυτότητα, το βιοκλιματικό πάρκο, άλλα κτίρια με σαφή βιοκλιματικό σχεδιασμό και ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγές ενέργειας, όλα
τις συνήθεις δράσεις που ασκεί η τοπική αυτοδιοίκηση και βέβαια με μια θετική ανταπόκριση απέναντι στις επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα ενεργειακά αυτά χαρακτηριστικά του Δήμου Κοζάνης είναι αυτά που μπορούν να δώσουν πόρους για το Δήμο, απασχόληση και εισοδήματα στους πολίτες, ανάπτυξη στην περιοχή γενικότερα. Είναι αυτό το οποίο προσπαθούμε με κάθε τρόπο να υλοποιήσουμε, γιατί από αυτό σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται η πορεία του τόπου. Γιατί πολλά από αυτά τα ζητήματα εξαρτώνται μόνο από εμάς, ενώ όλα τα υπόλοιπα δεν εξαρτώνται από εμάς, εξαρτώνται από την κεντρική κυβέρνηση και οι χρόνοι, όπως είπα και πριν, δεν είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Ευχαριστώ, συγγνώμη για αν μακρηγόρησα. Προσπάθησα να είμαι όσο δυνατόν πιο σύντομος. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε. Να περάσουμε στις ερωτήσεις. Προφανώς δεν μπορούν να καλυφθούν όλα μέσα σε μία εισαγωγή του Δημάρχου. Να επαναλάβω ότι η σειρά μάλλον με την οποία θα υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας είναι η σειρά με την οποία εκδηλώσατε το ενδιαφέρον για να συμμετάσχετε στη συνέντευξη τύπου. Να ξεκινήσουμε με τον Ζήση Πισιάβα από το ipolmeos.gr. Καλησπέρα. Ευχαριστώ, Νατάσα. Δημάρχε, νομίζω ότι χωρίς να θέλω να υποβαθμίσω τον απολογισμό, καταλαβαίνετε ότι η ατζέντα της συζήτησης έχει πάει αλλού. Και επιτρέψτε μου να πάρω μια φράση σας για να κάνω μια ερώτησή μου. Είπατε για τη συνεργασία των τριών παρατάξεων. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και μια συνεργασία επενδυτική, αν θέλετε, ή παρουσία, να το πω έτσι, για να μην παίζουμε με τις λέξεις, σε ένα μεγάλο έργο μιας εταιρείας η οποία έχει συνεργαστεί με το Δήμο Κοζάνης. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα που έχει βάλει και η αντιπολίτευση και θα το συζητήσετε αύριο. Υπάρχει ενδεχομένως παράβαση καθήκοντος, εκτιμάτε, ή μια απόφαση η οποία έχει σκιές για το Δήμο Κοζάνης? Ποια είναι η θέση σας? Καταλαβαίνετε ποιο τι εννοώ. Κύριε Πιτσάβα, καταρχήν να ξεκαθαρίσω το ότι προφανώς έχει αλλάξει η ατζέντα, αλλά πρέπει να θυμίσω το ότι οι προθεσμίες για την ανακοίνωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων πρέπει να προηγηθεί περίπου 2 εβδομάδες από τότε που θα είναι η συνεδρίαση. Άρα δεν έγινε, καταλαβαίνετε τη ροή του χρόνου για τα ζητήματα. Προφανώς δεν ευθύνεστε γι' αυτό, έτσι, άλλο λέω. Λέω εγώ υποβαθμίζω ενδεχομένως τον απολογισμό σας. Αλλάζω την ατζέντα στην ερώτηση, δεν σας ρωτάω για τον απολογισμό, σας ρωτάω για κάτι άλλο. Αυτό προσπαθώ να κάθομαι. Κύριε Πιτσάβα, θα σας απαντήσω και γι' αυτό. Έτσι, άρα αυτό προσδιορίστηκε 15 μέρες νωρίτερα και νομίζω ότι όλα τα πράγματα μπορούν να γίνουν στο χρόνο τους. Από εκεί και πέρα, η απάντηση μονολεκτική είναι όχι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα, όπως αναλυτικά θα εξηγήσουμε αύριο. Επιτρέψτε μου, από τη στιγμή που έχει προσδιοριστεί Δημοτικό Συμβούλιο για αύριο, έτσι, να μην δώσω σήμερα, να μην ανοίξω τη συζήτηση σήμερα, υποβαθμίζοντας τη θεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβούλου. Όλα τα ζητήματα θα ετεθούν και θα υποθούν και θα συζητηθούν και θα απαντηθούν αύριο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ. Να περάσουμε στον Παναγιώτη Πιάτσι από το Κοζάνη Μίντια. Δημαρχέ, συγγνώμη, αλλά εγώ θα ρωτήσω, γιατί έχουν τεθεί κάποια ζητήματα στο δημόσιο διάλογο και καλώς κακώς δεν μπορεί να περιμένει και η τοπική κοινωνία για να μάθει κάποιες καταστάσεις και κάποια θέματα. Χθες, για παράδειγμα, στο Top Channel, ο Κυριάκος Μιχαηλίδης ερωτηθεί σχετικά, ανέφερε ότι κανείς εκ των τριών σας, ούτε εσείς, ούτε ο ίδιος, ούτε ο κ. Σημαδράκος, γνώριζε ότι συγγενικά σας πρόσωπα πρώτου βαθμού θα ήταν εμπλεκόμενα σε επενδυτικά σχήματα στην αλόγω εταιρεία, ειδικά στο δάσος Μάνα Νερού της Μεσιανής. Την ώρα που στο Μαυροδέντρι είχε γίνει όλη αυτή η διαδικασία, την ώρα που εσείς με τον κύριο Σημαδράκο και τον κύριο Μαλούτα βρίσκεστε σχεδόν σε εβδομαδία βάση από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ενημέρωσε κανείς, δεν γνώριζε κανείς για τις επενδυτικές δραστηριότητες του άλλου μέσω συγγενικών προσώπων? Δεν γνωρίζετε εσείς δηλαδή ότι ο κύριος Σημαδράκος ή ο κύριος Μιχαλίδης έχουν συμμετοχή μέσω συγγενικών προσώπων στα όλα σχήματα? Και δεν γνώριζαν αυτή τη δική σας δραστηριότητα?
Δεν τα συζητήσατε αυτά. Και αν θεωρείτε ότι ποινικοποιείται η επενδυτική δραστηριότητα σε γενικό προσώπο των αιρετών, κακώς. Κύριε Πλιάτσο, θα ξεκινήσω λέγοντας αυτό που είπα και στον κύριο Πιτσάβα μόλις πριν, το ότι η ουσιαστική συζήτηση για όλα αυτά τα θέματα θα γίνει αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς όμως δεν μπορούμε να ρωτήσουμε εκεί. Δεν θέλω να υποβαθμίσω τη θεσμική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο προσδιορίστηκε άμεσα μόλις το ζήτησε μια δημοτική παράταξη και δεν προσδιορίστηκε σήμερα επειδή ήταν προγραμματισμένη η συνεδρία για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής. Αυτό όμως που θέλω να σημειώσω είναι το ότι περίπου σε εβδομαδιαία βάση βρισκόμαστε με τον κύριο Μιχαηλίδη και τον κύριο Ράκο, προκειμένου να συντονίσουμε δράσεις, να πάρουμε αποφάσεις που αφορούν ζητήματα του δημοτικής αρχής. Είναι προφανές και αυτονόητο ότι δεν συζητάμε το τι κάνουμε στο σπίτι μας, τι κάνουμε με τα παιδιά μας, τι κάνουμε με τις γυναίκες μας. Ούτε ξέρω τι έχει στην τσέπη του ο κύριος Σιμανδράκος, ούτε τι έχει στο πορτοφόλι του ο κύριος Μιχαηλίδης. Αυτά είναι ζητήματα πέραν της θεσμικής μας λειτουργίας σαν συνεργαζομένων στο Δήμο Κοζάνης. Και σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να μην... χαίρομαι που κάνετε αυτή την ερώτηση και θα προσπαθήσουμε μέσω της κυρίας Χατζηγεωργίου να βρούμε έναν τρόπο επικοινωνίας, ούτως ώστε ζητήματα τα οποία δεν θα απαντηθούν από το διάλογο, να τα απαντήσω εγώ στο τέλος, στο κλείσιμο της συνεδρίας. Ενδιαφέρον. Θα βρούμε έναν τρόπο με μηνύματα για να το τακτοποιήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ. Να περάσουμε στο συνάδελφο Σωκράτη Μουτίδη από την εφημερίδα Χρόνος. Καλησπέρα και από μένα. Δήμαρχε, εγώ θέλω να κάνω μία ερώτηση όσον αφορά τις απολιγνητοποίησεις. Μας είπατε κάποια πράγματα. Ωστόσο, θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν κρίνουμε από το αποτελέσματος, ας μου επιτραπεί έτσι και μια εκτίμηση να το πω, το ότι βλέπουμε ότι η κεντρική κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει όσο θα θέλατε τουλάχιστον αιτήματα στο κομμάτι της αυτοδιοίκησης, αιτήματα στο κομμάτι της απολιγνητοποίησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια καθυστέρηση. Ζητήσατε παρατάσεις, δεν είχαμε παρατάσεις. Ζητήσατε κάποια πράγματα από τον κύριο Μουσουρούλη. Είδαμε πως αυτά δεν συμπεριλήφθηκαν στο τελικό σχέδιο. Στην τελευταία σας συνάντηση με τον κύριο Σκρέκα, ακούσαμε από συναδέλφους σας, οι οποίοι είπαν ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη συνάντηση, γιατί ο κύριος Σκρέκας φάνηκε να μην γνωρίζει τίποτα στο κομμάτι αυτό και ζήτησε να ενημερωθεί. Θέλω λοιπόν να μου πείτε. Θεωρείτε πως κάνατε ό,τι μπορούσατε για το κομμάτι της απολιγνητοποίησης για να κερδίσει η περιοχή ή υπάρχει και ένα εναλλακτικό σχέδιο δεδομένου το ότι αν όλα αυτά τα οποία έχετε ζητήσει εν τέλει δεν μπορέσουν να ικανοποιηθούν θα το περάσετε. Και κάτι ακόμη σε σχέση με αυτό, αν θεωρείτε πως έχουν εντός εισαγωγικών θα το πω υποβαθμιστεί κάποια άλλα θέματα της καθημερινότητας που βάδιζαν προς την αναπτυξιακή ίσως πορεία του Δήμου, όπως για παράδειγμα η περιοχή του ΟΣΕ που πολλές φορές έχετε κάνει και κριτική στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η πλατεία Λασάνη, η Ολύμπου, όλος αυτός ο άξονας, ίσως αυτά έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα και δεν πρέπει να τα συζητάμε ή μπορούν να λειτουργούν παράλληλα λόγω προθεσμιών. Προφανώς ξεκινάω από το δεύτερο, κύριε Μουτίδη. Προφανώς και πρέπει και μπορούμε να τα συζητάμε ταυτόχρονα. Δεν αναφέρθηκα ειδικότερα σε συγκεκριμένα έργα. Μόνο πέρασα ελαφρά το κομμάτι της ανάπλασης του ΟΣΕ, σημειώνοντας το ότι θα υποθούν προφανώς πολύ περισσότερα το βράδυ στην βραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί θα συμμετέχουν και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι και όλα τα στελέχη του Δήμου. Όμως το βασικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ανάπλαση του ΟΣΕ είναι το ότι σήμερα ο χώρος δεν έχουμε ξεκάθαρο πολεοδομικό. Δηλαδή το πολεοδομικό που είχε προετοιμαστεί και είχε περάσει και κατατέθηκε από τη ΓΕΑ ΟΣΕ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να τρέξουν οι διαδικασίες επικρατείας κτλ. Δεν είναι ακόμα εγκεκριμένο. Σήμερα όλος ο χώρος του ΟΣΕ είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο το οποίο έχει χρήση ΟΣΕ.
Επομένως, εκεί κολλείεσαι, οποιοδήποτε κολλείεται, ο συγκεκριμένη περίπτωση ο Δήμος Κοζάνης, να κάνει οτιδήποτε διαφορετικό. Για παράδειγμα, το ζήτημα της λαϊκής αγοράς. Έτσι. Οι μελέτες βέβαια συνεχίζουν να προχωρούν, εξελίσσονται, είμαστε σε επαφή με την ΑΝΚΟ και βέβαια το ίδιο ισχύει και με την πλατεία Λασάνη και με τους άλλους δρόμους που αφορούσε η πρόταση του Δήμου στις βιώσιμες αστικές αναπλάσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απολιγνητοποίηση. Κύριε Μουτίδη, είναι φανερό το ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Όλη η τοπική αυτοδιοίκηση, όλη η τοπική κοινωνία δεν είναι ικανοποιημένη από τις εξελίξεις. Αυτό που τόνισα και πριν είναι το ότι συνεχίζουμε να βιώνουμε μια κατάσταση πληθυσμιακής και οικονομικής συρρήκνωσης της περιοχής. Με κάθε ευκαιρία αναδεικνύω τις εκτιμήσεις του πληθυσμού της στατιστικής υπηρεσίας. Τα οικονομικά τα νιώθει ο καθένας από εμάς στη τσέπη του καλύτερα. Από εκεί και πέρα είναι προφανές το ότι όσο περνάει κάποιος ένας χρόνος ο οποίος να τον χαρακτηρίσω άπραγος με όχι τις επιθυμητές εξελίξεις, είναι προφανώς το ότι αυτή είναι η κατάσταση και την κυβέρνηση πιέζει και την περιοχή πιέζει και ο καθένας από εμάς πρέπει να προετοιμάζεται για να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και εν τέλει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ. Η επόμενη ερώτηση είναι από την εφημερίδα Κοζάνη και τον Θοδωρή Σαλακίδη. Έχει σταλεί γραπτά και θα σας την υποβάλω. Ο κύριος Σαλακίδης λέει πως η Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Καλλιόπη Κυριακίδου δήλωσε «Είμαστε υπέρ των ΑΠΕ, όμως θέλουμε σχέδιο που θα συμβαδίζει με την αναπτυξιακή πορεία της περιφέρειας. Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί το ειδικοχώρο πραξικό για τις ΑΠΕ από το Υπουργείο. Στην περιοχή Σιδερών Λιβερών Μεσιανής καταπατούνται χορτολιβαδικές εκτάσεις και εκριζώνονται δέντρα. Θα προχωρήσουμε σε ένδυκα μέσα». Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ρωτάει ο κ. Σαλακίδης, ψήφισε θετικά κατά πλειοψηφία για τα φωτοβολταϊκά Σιδερών Λιβερών. Με ποιο σκεπτικό και γιατί αυτή η απόφαση απάντηνε τη θέση της περιφέρειας για τα εν λόγω φωτοβολταϊκά πάρκα? Ναι, καταρχήν. Να ξεκαθαρίσω το εξής και θα σε παρακαλέσω, Νατάσα, να το στείλεις σε όλους τους συμμετέχοντες, σε όλα τα μέσα. Ο Δήμος Κοζάνης, στη συνέχεια της απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα φωτοβολταϊκά, για τη ΣΑΠΕ, έστειλα μια επιστολή στον Περιφερειάρχη με την παράκληση να διανεμηθεί σε όλους τους περιφερειακούς συμβούλους. Παρακαλώ να την δώσουμε στη δημοσιότητα σε όλα τα μέσα επικοινωνίας, ώστε να εξηγήσουμε τους λόγους γιατί εμείς είμαστε υπέρ των ΑΠΕ. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Εξήγησα το γενικό σκεπτικό που αφορά τον ενεργειακό χαρακτήρα του Δήμου. Μπορώ να μιλάω πολλή ώρα γι' αυτό. Μπορώ να μιλάω για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει ο Δήμος μας και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, το ειδικό χωροταξικό. Ειδικό χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχει. Υπάρχει η υπουργική απόφαση που εγκρίνει το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ από το 2008. Συντάχθηκε επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Υπήρξε ενδιάμεσα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση συνεργασίας, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και πάλι. Και κανένας δεν το πείραξε και κανένας δεν το άλλαξε από αυτό που περιείχε. Θέλετε και την εκτίμησή μου. Αν και όταν επικαιροποιηθεί, δεν θα αλλάξει σε τίποτα από τα κριτήρια που βάζει για τη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών. Να είναι άγονες εκτάσεις, δηλαδή αυτό που όλοι μας λέμε, να μην είναι γη υψηλής παραγωγικότητας ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις, πρώτον. Δεύτερον, να υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης στο ηλεκτρικό ζήτημα της σύστημα της χώρας μας, που η περιοχή μας είναι σχεδόν αποκλειστικό της πλεονέκτημα, αυτή είναι η δυνατότητα. Και τρίτον, να είναι κατά κανόνα, όσο το δυνατόν μάλλον, αθέατες από περιοχές που συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος. Αυτά όλα τα χαρακτηριστικά εκπληρώνονται πλήρως σε αυτές τις εκτάσεις
που μισθώνει ο Δήμος Κοζάνης. Τώρα, επομένως, το κομμάτι σιδερά, λιβερά, δεν ασχολούμαι με τη Μεσιανή, δεν έχω εικόνα, δεν το ξέρω για την, το τι γίνεται εκεί. Επομένως, το όποιος έχει ένομο συμφέρον να προσφύγει, κανένας δεν τον εμποδίζει να προσφύγει αν κάτι γίνεται παράνομα. Καμία αντίρρηση σε αυτό. Ταυτόχρονα, πρέπει να διορθώσω το ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, λέει ερώτης, ψήφισε θετικά κατά πλειοψηφία για τα φωτοβολταϊκά σιδερών λιβερών. Όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Για το φωτοβολταϊκό των σιδερών που ψηφίστηκε το 2019 στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ήταν ομόφωνη η απόφαση. Και ενδεχομένως να υπάρχουν και τώρα ομόφωνες αποφάσεις. Άρα δεν είναι όλες οι αποφάσεις κατά πλειοψηφία. Σε κάθε περίπτωση η κατεύθυνση αυτή είναι σε πλήρη υλοποίηση. Οι εκτάσεις μάλλον που συμφωνούμε, συνεννούμε σαν Δήμος να πάνε τα φωτοβολταϊκά αφορούν πλήρως άγονες εκτάσεις, χορτολιβαδικές μη δασικές εκτάσεις, οι οποίες είναι στην πρώτη προτεραιότητα για να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά. Τελεία και παύλο. Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ. Να πάμε στην Ιωάννα Παπαδημητρίου από τον Πρωινό Λόγο. Ναι, καλημέρα και από μένα, Δημαρχέ. Επειδή είπατε ότι υπάρχουν χωροθετήτες σε περιοχές μη δασικές, δεν θα μπορούσατε να χωροθετήσετε και σε δασικές, γιατί είναι δημόσιες. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν περιοχές μέσα στο Δήμο Κοζάνης, που εφαρμόστηκε η ίδια μέθοδος. Μπακλαβά, εγώ θα την ονόμαζα. Όπως εφαρμόστηκε και στη Μεσιανή με το Μάνα Νερού, με μηδέν ανταποδοτικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία. Και αν είστε ευχαριστημένος για τα ανταποδοτικά που προέκυψαν ξαφνικά μετά από τα δημοσιεύματα του Πρωινού Λόγου και έφεραν έναν μεγάλο επενδυτή να αγοράζει την ομάδα της Κοζάνης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδημητρίου, σε ό,τι αφορά τις δημοτικές εκτάσεις και με τη διαδικασία της οποίας μισθώνουμε, στη διαδικασία μίσθωσης περιλαμβάνουμε εμείς τα ανταποδοτικά για την μίσθωση των εκτάσεων. Δεν μας αφορούν το τι προβλέπει η νομοθεσία, δεν μας αφορά τι προβλέπει η νομοθεσία, γιατί αυτό φαντάζομαι υπονοείται ότι όταν υπάρχουν τεμαχισμός δεν υπάρχουν τα ανταποδοτικά. Κύριε Δημήτρη, συγγνώμη που σας διακόπτω. Δεν υπονοώ, γιατί αυτό το πέταξε και ο κύριος Λευτέρης Ιωαννίδης στην ερώτησή του, όταν ρωτήθηκε. Δεν υπονοούμε. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα σας το πω για άλλη μια φορά καθαρά. Σε όλες τις εκτάσεις που μισθώνονται από το Δήμο Κοζάνης προβλέπεται το ανταποδοτικό 3% και επιπλέον ομαδοποιημένα η κατασκευή μικρών φωτοβολταϊκών τα οποία θα καλύπτουν ενεργειακές ανάγκες των κατοίκων στις οποίες βρίσκονται οι συγκεκριμένες εκτάσεις. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε, ούτε το 3% ήταν 2,7% επί Δημαρχίας Λευτέρη Ιωαννίδη και τα μικρά φωτοβολταϊκά δεν υπήρχαν καθόλου. Είναι ζητήματα τα οποία επανειλημμένα έχουν τεθεί, έχουν εξηγηθεί και περιλαμβάνονται και στις διακηρύξεις του Δήμου. Κύριε Μαλούτη, εμείς και όταν υπήρχαν οι παραχωρήσεις στα σιδερά και στα λιβερά, τα ίδια γράφαμε. Για τα 500 λοιπόν υπάρχουν ανταποδοτικά, 500 και κάτω. Ιωάννα, αυτές είναι άλλες. Πάμε σε άλλη ερώτηση. Στον επόμενο κύριο θα σε παρακαλέσω. Κράτησε την. Ο Σπύρος που τα βάζει, δεν ξέρω αν είναι μέσα για να κάνει την ερώτησή του. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Αν μας ακούσει στη συνέχεια. Ωραία, να περάσει στον επόμενο. Πάμε στο Κοζάνη Live και στον Άσιο του Ζάκη. Ζάκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν μας ακούτε, αν μπορείτε να μας κάνετε μία ερώτηση. Ωραία, το κρατάω, θα περάσω στον επόμενο. Πάμε στο μεταλλητική.gr, στο Σάββατο Σαχινίδη.
Έχεις κλειστό το μικρόφωνο, Σάββα, δεν ξέρω αν θες να κάνεις ερώτηση. Ναι, καλό μεσημέρι και από μένα. Ακούτε τώρα? Ναι, μια χαρά. Κύριε Δήμαρχε, αναφερθήκατε πριν από λίγο στην ερώτηση του Σοκράτη. Θα ήθελα λίγο να επανέλθουμε τόσο στο ΣΒΑΚ, αλλά όσο και στο στρατόπεδο Μακεδονομάχων. Έγινε μια συζήτηση την περασμένη εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η αίσθηση από του κόσμου είναι ότι, ναι, η Δημοτική Αρχή λέει ότι δεν παραλάβαμε αυτό που παραλάβαμε, από την άλλη όμως ότι δεν έχουν προχωρήσει κάποια πράγματα που θα έπρεπε να προχωρήσουν, κυρίως όσον αφορά το Μακεδονομάχων. Το ΣΒΕΔΙ έφυγε 28 Αυγούστου του 2019, δηλαδή την τελευταία ημέρα του κυρίου Ιωαννίδη στην Δημοτική Αρχή. Ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα και στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όχι στο επόμενο, θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει και η οριστική παραλαβή. Σε ό,τι αφορά το στρατόπεδο Μακεδονομάχων, ναι, πολλά θα μπορούσαν να γίνουν. Αλλά πρέπει να εξηγήσουμε, και τα εξήγησα και στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναφερθήκαμε στο συγκεκριμένο θέμα, ήταν το ότι πρακτικά, ουσιαστικά για το στρατόπεδο Μακεδονομάχων την προηγούμενη πενταετία δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το μόνο που υπογράφηκε ήταν ένα μνημόνιο κατανόησης ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο Δήμο Κοζάνης, το οποίο μάλιστα υπογράφηκε μετά τις δημοτικές και πριν τις εθνικές εκλογές, για ευνόητους λόγους, τους οποίους τους αποδέχομαι πλήρως. Έτσι, για να καλυφθεί ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος το είχε εξαγγείλει δύο φορές από τα περιφερειακά αναπτυξιακά συνέδρια που είχαν γίνει στην περιοχή. Απολύτως σεβαστό. Όμως αυτό δεν παράγει καμία υποχρέωση και σε τίποτα. Δεν είχε, αυτό που τόνισε και στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν ότι δεν είχε αποτυπωθεί από πλευράς στρατού ούτε καν η έκταση η οποία είναι διαθέσιμη για αποδέσμευση. Δεν μιλάω για πιο χρόνο, για παραχώρηση, για άλλου είδους αξιοποίηση, για αποδέσμευση. Συνεπώς, αυτόν τον σκοπό είχε το σκοπό είχε η επίσκεψή μου πριν από περίπου ένα μήνα στο ΤΕΘΑ, αυτά τα ζητήματα να συζητήσω και βεβαίως το λέω ρητά, ο κορονοϊός μας επιβλήθηκε, δεν ήταν επιλογή. Η στόχευση να ασχοληθούμε ενεργά με τα ζητήματα της απολιγνητοποίησης και συστηματικά, ναι, για μας έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Δημάρχε. Να περάσουμε στη Δέσποινα την Πεσίρη από το Top Channel. Δέσποινα, το μικρόφωνο σου είναι σε μιούτ επίσης, αν μπορείς. Ναι, τώρα ναι. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα σας και πάλι. Μια ερώτηση θέλω να κάνω στον κύριο Δήμαρχο, στον κύριο Μαλούτα. Να μας πει αν έχει γίνει κάποια συμφωνία ή με κάποια εταιρεία για τη μελέτη βιωσιμότητας του νοσοκομείου. Και αν αυτό βρίσκεται ακόμα ως βασική διεκδίκηση για το Δήμο Κοζάνης. Δεν αναφέρθηκα με λεπτομέρειες γιατί ναι, μεν αναδείχθηκε σαν ζήτημα το φθινόπωρο που μας πέρασε και σωστά το βάζετε. Σε αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία ανάθεσης της μελέτης. Ουσιαστικά έχει αρχίσει να προετοιμάζεται η μελέτη βιωσιμότητας. Το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή το επόμενο δεκαήμερο, μέσα στο Μάρτι σε κάθε περίπτωση, θα γίνει επίσημα και η ανάθεση του έργου. Μάλιστα. Έχουμε εικόνα για το ποιες εταιρείες ίσως μπορεί να ενδιαφέρονται, πόσες... Είναι ανάθεση σε εταιρεία σχετική, η οποία θα δουλέψει το θέμα σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα στον Φλάς και στον Γιάννη τον Ευησιώτη που μας την έστειλε γραπτά. Δήμαρχε, τι γίνεται με το πρόβλημα των αδέσποτων? Συνεχώς λαμβάνουμε καταγγελίες για μεγάλο ρυθμό, όπως τον Άγιο Αθανάσιο πρόσφατα, και υπήρξε εξαγγελία, λέει ο κ. Νεβεσκιώτης, από την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Βασιλακόπουλου, ότι το πρόβλημα θα λυθεί άμεσα. Και τι γίνεται με το πρόγραμμα, κ. Μαλούτα?
Παναγιώτη. Ναι, 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 εντάξει, είναι το ίδιο. Απόψε θα έχετε την ευκαιρία όλοι σας να ακούσετε με μεγαλύτερη ανάλυση την, από τον Αντιδήμαρχο την παρουσίαση σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα διαχείρισης των, των αδεσπότων. Μόλις προχθές, δηλαδή σήμερα είναι την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, μας εγκρίθηκε η άδεια ίδρυσης του νέου κοινοκομείου για το οποίο είχαμε έγκριση από το Φιλόδημο. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω σε ό,τι αφορά τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα δεν θα λείψουν από την πόλη μας, δεν θα λείψουν από την περιοχή, δεν θα λείψουν από την πατρίδα μας γενικότερα, από την Ελλάδα, εφόσον οι πολίτες συνεχίζουμε να συμπεριφερόμαστε, πώς να το πω, χωρίς υπευθυνότητα, να παίρνουμε σκυλάκια και όταν αυτά γεννούν να τα αφήνουμε έξω, πρώτον. Και δεύτερον, για να μην τα ρίξω όλους τους πολίτες, και αν η αυτοδιοίκηση, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν εντείνει τα προγράμματα στήρωσης των αδέσποτων σκύλων, ώστε να περιοριστεί η αναπαραγωγή τους. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και βεβαίως θέλει πολλή δουλειά για πολύ μεγάλο διάστημα προκειμένου να εξαφανιστούν τα αδέσποτα από τους δρόμους. Η νομοθεσία δεν επιβάλλει, δεν υποχρεώνει κανέναν να μαζεύει τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα μαζεύονται, στηρώνονται και αφήνονται ξανά ελεύθερα. Αυτός είναι ο νόμος της πατρίδας μας. Επομένως, να μην περιμένει κανένας ότι θα εξαφανιστούν τα αδέσποτα. Εμείς προσπαθούμε να εντείνουμε την προσπάθειά μας. Είχαμε, σε αυτό που παρενέβη ο Παναγιώτης ο Πλιάτζος, είχαμε ένα ζήτημα αριθμίας παράτασης της σύμβασης διαχείρισης, αλλά αυτά τα προβλήματα λύθηκαν και το πρόγραμμα τρέχει κανονικά πλέον. Ευχαριστώ πολύ, Μάρχε. Νομίζω έχουμε ολοκληρώσει το κύκλο των πρώτων ερωτήσεων. Να περάσουμε στις δεύτερες, πάλι από την αρχή. Ζήση. Ναι, Δήμαρχε, πηγαίνω λίγο στο θέμα της ακρινής, επειδή η προθεσμία, δεν ξέρω αν ισχύει και όλα αυτή η προθεσμία, λύγει στο τέλος του μήνα. Εσείς είχατε πάει στον κύριο Σκρέκα πριν ένα μήνα μαζί με τους δημάρχους. Δεν ξέρω τι του θέσατε, αν πήρατε απάντηση. Επειδή θα μπει και το θέμα αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, δεν ξέρω αν είστε και εσείς καλεσμένος. Έχουμε κάτι, μπορείτε να πείτε κάτι στους κατοίκους, ή είναι η ώρα να αλλάξει αυτή η διεκδίκηση και να πάμε σε κάτι άλλο για την ακρινή με δεδομένο και την απολιγνητοποίηση. Δηλαδή η μετεγκατάσταση είναι μια ρεαλιστική διεκδίκηση αυτή τη στιγμή, μπορείτε να το πείτε ως Δήμαρχος Κοζάνης. Ευχαριστώ αυτό. Κύριε Πιτσάβα, είχα την ευκαιρία να τοποθετηθώ αναλυτικά στις αρχές του χρόνου όταν κάναμε το Δημοτικό Συμβούλιο ένα δημοτικό συμβούλιο που το ζήτησε το τοπικό συμβούλιο της Ακρινής για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα. Καταρχήν πρέπει όλοι μας νομίζω να συμφωνήσουμε και είναι ειλικρινές το ότι το 2011 που ψηφίστηκε ο νόμος για την εγκατάσταση της Ακρινής με το 2021 δεν έχουν και τόσο μεγάλη σχέση. Άλλαξαν πολλά πράγματα με αυτή την έννοια το σημειώνω και νομίζω είναι ένα ζήτημα το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την εναλλακτική λύση στην μετεγκατάσταση, το έβαλε ήδη δύο φορές ο υπουργός, ο κύριος Χατζηδάκης, ο προκάτοχος του κυρίου Σκρέκα, μία φορά απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του νομού Κοζάνης, της κυρίας Βέτα, και δεύτερη φορά επισκεπτόμενος την Ακρινή, όταν υπονόησε ότι θα διατυπωθεί εναλλακτική πρόταση από πλευράς κυβέρνησης. Το ίδιο πράγμα, μόλις τον Γενάρη που μας πέρασε, το διατύπωσε και σε μια συνέντευξή του ο πρώην διοικητής της ΔΕΗ, ο κύριος Παναγιωτάκης, ο οποίος είπε και επί δικής του θητείας προετοιμαζόταν εναλλακτική πρόταση σε ό,τι αφορά την μετεγκατάσταση της Ακρινής. Επομένως, έχουμε όχι μόνο την παρούσα κυβέρνηση, αλλά και το διοικητή της ΔΕΗ της προηγούμενης κυβέρνησης να μιλάνε ότι δεν θεωρούσαν σκόπιμη, να μην το πω σκόπιμη, δεν ξέρω αν δεν είναι η σωστή λέξη, ότι μπορεί να τελεσφορεί σε βάση περιπτώσει με την κατάσταση.
αυτό που αποφασίσαμε εμείς στα Δημοτικό Συμβούλιο και με αυτήν τη θέση εγώ κατεβαίνω στην Αθήνα, είναι ότι εμείς ζητάμε τη μετεγκατάσταση. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση θέλει να διατυπώσει μια εναλλακτική πρόταση, ας την διατυπώσει, να τεθεί υπόψη των κατοίκων της περιοχής, και γιατί αυτοί εν τέλει θα αποφασίσουν και κανένας άλλος. Αυτά έθεσα και στη συνάντησή μου με τον κύριο Σκρέκα. Δεν είχα πολύ χρόνο να τα συζητήσουμε αναλυτικά, γιατί η συνάντησή μας αφορούσε το δίκτυο ενεργειακών δήμων και όπως φαντάζεστε ήταν πολλά τα θέματα που είχαμε ανοιχτά σε εκείνη την συνάντηση. Είχα μαζί μου μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν δύο μέρες πριν μόλις του ενεχείρισα και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έτσι κι αλλιώς πήγε, και είμαστε σε αναμονή των κυβερνητικών εξελίξεων από πλευράς κυβέρνησης. Ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτης Πιλιάτσιος και πάλι για τη δεύτερη ερώτηση. Κύριε Δήμαρχε, προκάλεσε αίσθηση η τοποθέτησή σας για την έξοδο της Πανδώρας την Τσικνοπέμπτη στην πλατεία. Το ερώτημα είναι αν γνωρίζατε εσείς ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο και αν αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη, γιατί η έξοδος Πανδώρας είχε ανακοινωθεί στο πρόγραμμα της αποκριάς, για το οποίο παραχωρήσατε και συνέντευξη τύπου. Ποιος φταίει, ποιος ανέλαβε την ευθύνη για αυτή την ιστορία και αν αναλαμβάνετε την πολιτική ευθύνη για ένα θέμα που πήρε διαστάσεις και έχει απασχολήσει σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και την αστυνομία. Κύριε Πλιάτσο, έτσι ο χαρακτηρισμός μου και η καταδίκη μου για αυτή την έξοδο ισχύει στο ακέραιο, έτσι την έκανα δημόσια σε τηλεοπτικό μέσο των Αθηνών. Δεύτερον, είναι προφανές ότι οι ευθύνες πρωτίστως βαρύνουν εμένα. Που κι αν δεν ήξερα, έπρεπε να ενδιαφερθώ και να μάθω. Έτσι, σε κάθε περίπτωση ήταν μια άτυχη στιγμή, ήταν μια αστοχία, έπρεπε να το προβλέψουμε, δεν έπρεπε να γίνει. Πολλοί εμπλέκονται, τους ξέρετε ποιοι εμπλέκονται γύρω από το θέμα του σχεδιασμού για τις απόκριες, αλλά επαναλαμβάνω, αυτή είναι η ευθύνη πρωτίστως βαρύνει εμένα. Την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. Σας είπα, ξέρετε ποιοι ασχολήθηκαν με το θέμα του σχεδιασμού, αλλά πρωτίστως, επαναλαμβάνω, αφορούν εμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στο Σωκράτη Μουτήρη και πάλι. Δήμαρχε, εγώ θέλω να ρωτήσω για ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα την επικαιρότητα της Κοζάνης και ήταν πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της πόλης. Πρόκειται για τις καταγγελίες για εργασιακό εκφοβισμό στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Μπορεί η βιβλιοθήκη να είναι ένα νομικό πρόσωπο, εσείς όμως είστε ο πολιτικός προϊστάμενος ουσιαστικά όλων αυτών. Επειδή είδαμε και την Παρασκευή μια επιστολή του Προέδρου Εργαζομένων της Βιβλιοθήκης που διέρευσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αναφέρει μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τη βιβλιοθήκη, δεν θα σταθώ στο κομμάτι των πυροσβεστήρων και λοιπά, θα σταθώ μόνο στο κομμάτι του εργασιακού εκφοβισμού. Αναφέρει μεταξύ άλλων πως αυτά τα ζητήματα είναι γνωστά και από πιο παλιά, έχουν γίνει αναφορές, αλλά δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα μέχρι σήμερα. Προτίθεστε να κάνετε κάποια έρευνα, κάποιες ενέργειες για το συγκεκριμένο θέμα, για τις καταγγελίες αυτές? Ήδη έχει γίνει κάτι, αν έχει γίνει να μας ενημερώσετε, και γενικά πώς ακούσατε όλες αυτές τις καταγγελίες και από την εργαζόμενη στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και όλα αυτά που έγιναν στη συνέχεια? Πρέπει να πω ότι η όλη διαδικασία δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Ήταν μια διαδικασία η οποία ήταν δυσφημιστική για τη βιβλιοθήκη μας. Και επίσης η αλήθεια είναι το ότι δεν είχα την άνεση, επειδή τις προηγούμενες μέρες προετοίμαζα την κάθοδό μου στην Αθήνα, που ήμουνα χθες και προχθές για υπηρεσιακούς λόγους. Είναι προφανές το ότι από όλο αυτό αναδεικνύεται το ότι υπάρχει μια αριθμία στο κομμάτι της βιβλιοθήκης. Υπήρξαν μια αριθμία που, όπως λέτε, κάποια ζητήματα πάνε αρκετό καιρό πίσω, πάνε αρκετά χρόνια πίσω και δυστυχώς, θα το πω εγώ, διαιωνίζονται, γιατί η βιβλιοθήκη μας είναι ένας πυλώνας πολιτισμού, ένα εργαλείο αναπτυξιακό, και εκεί πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια, να δουλέψουμε όλοι προκειμένου να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες τις επόμενες μέρες. Δεν είναι πολλές οι πόλεις
που έχουν ένα τέτοιο κόσμο. Ασχολήθηκαν τα στελέχη του Δήμου, ασχολήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου. Ναι, προφανώς πρέπει να ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο ώστε να εκλείψουν τέτοιου είδους φαινόμενα. Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Να υποβάλω μια ερώτηση ακόμη εκ μέρους του κυρίου Σαλακίδη από την εφημερίδα Κοζάνη. Η ερώτηση είναι η εξής. Η επιχειρηματική δράση στον τομέα των φωτοβολταϊκών εκ μέρους της Τρόικας εντός εισαγωγικών, της Δημοτικής Αρχής Κοζάνης ή των ίδιων, Ευάγγελος Σημανδράκος, ή των παιδιών και συγγενών τους, Λάζαρος Μαλούτας και Κυριάκος Μιχαηλίδης, που αφορά τη συνεργασία με συγκεκριμένη εταιρεία με τη χρήση δημοτικής περιουσίας, συνιστά ηθικό παράπτωμα ή όχι? Στον κύριο Σαλακίδη να έχει υπομονή. Δήμαρχε, νομίζω ότι έχετε ένα ζήτημα με το δίκτυό σας, αν θέλετε να επαναλάβετε. Ναι, ακούγομαι. Ναι, τώρα ναι. Τώρα ναι. Παρακαλώ, επαναλάβετε. Ναι. Θα ζητήσω από τον κύριο Σαλακίδη να κάνει υπομονή μέχρι αύριο στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα απαντηθούν. Κατά τη γνώμη μου δεν υφίσταται ηθικό παράπτωμα, αλλά σε κάθε περίπτωση αναλυτική συζήτηση, παύλα απάντηση, αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία, ευχαριστώ. Να περάσουμε πάλι στην Ιωάννα Παπαδημητρίου, τον πρωινό λόγο. Η οποία... Επειδή δεν κατάλαβα, αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο μπορούμε και εμείς να κάνουμε ερωτήσεις, γιατί δεν το κατάλαβα. Αυτό που εξήγησε στον κύριο Πλιάτσο είναι μέσω της συνατάσσας μπορούν να έρθουν και οι ερωτήσεις σε μένα για να απαντηθούν. Πολύ ωραία. Φυσικά, το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Κύριε Δήμαρχε, επειδή μπερδεύτηκα πριν, σε έργα μικρά, κάτω των 500 κιλοβάτ, υπάρχουν ανταποδοτικά? Καταρχήν, αυτό που δεν το τόνισα χθες, πριν στην προηγούμενη απάντηση, ναι, υπάρχουν ανταποδοτικά, πρώτον, και δεύτερον, στα μικρά τα έργα τα κάτω των 500 είναι ελάχιστα στο Δήμο Κοζάνης, στις δημοτικές εκτάσεις. Α, είναι ελάχιστα. Είναι κάτω από το 5% της συνολικής έκτασης. Θα διακινδύνευα να πω ακόμα μικρότερο ποσοστό, αλλά δεν τα έχω δουλεμένο, δεν το έχω διαθέσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να πάμε στο Σάββατο Σαχινίδη πάλι από το Μεταλλευτική.gr. Ναι, κύριε Δήμαρχε, λίγο θα ήθελα να αναφερθείτε αν υπάρχουν κάποιες εξελίξεις ή αν μπορείτε να προσδιορίσετε κάποιο χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τα νέα κημητήρια της Κοζάνης αλλά και τα κημητήρια στο νέο κλήτο. Ναι, κύριε Σαχινίδη, καταρχήν από τα νέα κημητήρια Κοζάνης έχει γίνει, καταρχήν να ξεκαθαρίσω ενημερωτικά το λέω και όχι μόνο σε εσάς, σε όλους τους που μας παρακολουθούν, ότι για να γίνουν νέα κημητήρια χρειάζεται να υπάρχει πολεοδομικό σχέδιο. Για τα νέα κημητήρια της Κοζάνης, ανατολικά της Κοζάνης, έχει γίνει επεξεργασία του Προεδρικού Διατάγματος με θετική εισήγηση από το Συμβούλιο της Επικρατείας και πέσαμε πάνω στην αλλαγή των Υπουργών, γιατί υπογράφεται από τον Υπουργό Ενέργειας, Περιβάλλοντος κτλ. Και άρα μπορεί να βγει και τώρα που συζητάμε, επίκειται η αλλαγή η θεσμοθέτηση μάλλον του πολεοδομικού σχεδίου ώστε να μπορέσουν να κατασκευαστούν νεκροταφεία. Ταυτόχρονα έχει παραλυθεί η μελέτη από την ΑΝΚΟ και το υποβάλλουμε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, γιατί είναι επιλέξιμη δαπάνη η κατασκευή νέων νεκροταφείων. Αυτό σε ό,τι αφορά της Κοζάνης. Σε ό,τι αφορά τον Κλήτο, κάναμε τον προηγούμενο χρόνο μια συστηματική συνεργασία με την Διεύθυνση Δασών και το Δασαρχείο Κοζάνης στην αποκεντρωμένη διοίκηση και πρέπει να πω ότι θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κατανόηση
που έδειξαν και την άψογη συνεργασία που είχαμε, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε το θέμα του ξεκαθαρίσματος του χώρου όπου μπορούν να γίνουν τα νεκροταφεία του κλήτου. Αφού ξεκαθάρισε λοιπόν το θέμα από τη δασική υπηρεσία, έχουμε υποβάλει το αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να παραχωρηθεί ο χώρος στο Δήμο Κοζάνης για να αρχίσουν να τρέχουν τα επόμενα βήματα. Επομένως, η απάντηση σε αυτό, κύριε Σαχινίδη, είναι ότι ναι, κάναμε βήματα στον χρόνο που μας πέρασε, κάναμε ουσιώδη βήματα, αλλά δυστυχώς αυτές οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην Δέσποινα Μπεσίρη από το Top Channel και πάλι για τη δεύτερη ερώτηση. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, έχει ξεπεραστεί πλέον το όριο... Με συγχωρείτε, έτσι, για να με βλέπετε και σωστά. Έχει ξεπεραστεί το όριο λήψης μέτρων για τον κορονοϊό και βλέπουμε ότι τα κρούσματα αυξάνονται ραγδαία, ιδίως στις τελευταίες μέρες. Θα ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάποια εικόνα για σήμερα, ποια είναι η εικόνα σήμερα και κάποια ενημέρωση να μπορέσουμε να απαντήσουμε στους πολίτες αν τελικά θα μας κλείσουν. Αλήθεια δεν το ξέρω. Μιλάω με κάθε ειλικρίνεια. Δεν το ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή που περιγράφεται, ότι το τελευταίο διάστημα είναι εκρηκτική η αύξηση των κρουσμάτων στην περιοχή. Η αλήθεια επίσης είναι ότι ο κόσμος έχει κουραστεί και είναι μια διαδικασία την οποία, αν το θέλετε, τη βίωσα και χθες και προχθές στην Αθήνα, όπου η κατάσταση είναι η ίδια, ίσως και λίγο πιο χειρότερη, να το πω έτσι. Όμως, σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι περνάμε, ίσως, τα λέω με κάθε επιφύλαξη και με βάση αυτά που ακούω και εγώ από την πολιτική προστασία, από τους λοιμοξιολόγους κτλ. Περνάμε, ίσως, τον τελευταίο κρίσιμο μήνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Με την έννοια ότι πρέπει να περάσουμε και αυτή την κορύφωση και απ' την άλλη εντείνεται ο ρυθμός εμβολιασμών των πολιτών. Εγώ και με την ευκαιρία που μου δίνεται θέλω να καλέσω όλους τους συμπολίτες και για την προστασία της ατομικής τους υγείας και για την προστασία της υγείας της κοινότητας, αλλά και για την προστασία της τοπικής μας οικονομίας, να τηρήσουμε όσο μπορούμε τα μέτρα, να συμμορφωθούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν έχετε μιλήσει με κάποιον σήμερα, δηλαδή? Δεν έχουμε εικόνα αν το απόγευμα θα έχουμε ανακοινώσεις? Όχι, δεν έχω εικόνα. Και δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην ερώτηση του Φλάς και του Γιάννη του Νεβεσκιώτη. Δήμαρχε, έχουμε τη δημοπράτηση νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο και από την άλλη την παραδοχή ότι η περιοχή χρειάζεται νέο νοσοκομείο. Τίθεται θέμα καλύτερου προγραμματισμού στο κομμάτι της υγείας στην περιοχή? Σε παρακαλώ, επαναλαμβάνω την ερώτηση. Να επαναλάβω, βεβαίως. Έχουμε τη δημοπράτηση νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο και από την άλλη την παραδοχή ότι η περιοχή χρειάζεται ένα νέο νοσοκομείο. Τίθεται θέμα καλύτερου προγραμματισμού στο κομμάτι της υγείας στην περιοχή, ρωτά ο κύριος Νεβεσκιώτης. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς βγαίνει και αυτή η διάσταση. Τώρα το θέμα είναι το τι πιστεύει και το τι αναδεικνύει κάθε φορέας. Πρέπει να πω το ότι ο τρόπος που δημοπρατείται το έργο από την πλευρά της περιφέρειας και με τον τρόπο που δημοπρατείται σαν μελετοκατασκευή θέλει το χρόνο του για να τρέξουν κάποια πράγματα, για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Εμείς σε ό,τι αφορά τη μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης της νέας υγειονομικής μονάδας θα είμαστε αρκετά νωρίτερα έτοιμοι και θεωρώ το ότι υπάρχουν τα χρονικά περιθώρια να συντονιστούμε καλύτερα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Δημαρχέ. Νομίζω πως όλοι οι συνάδελφοι κάναν τις ερωτήσεις τους. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος που δεν έχει υποβάλει δύο ερωτήσεις και θέλει να κάνει κάποια ερώτηση. Ιδάλλως, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε εδώ. Από ό,τι βλέπω, όχι. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Καλή συνέχεια σε όλους.